Καλημερίζω την κυρία Χρυσούλα Παπαδάκη. Είναι εθελόντρια από την Ζωφόρο στην εκπαίδευση, όπως λέτε, των παιδιών ή όπως σημειώνεται. Γιατί το λέμε έτσι, κυρία Παπαδάκη? Καλημέρα σας. Σας ευχαριστώ. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Φυσικά, γιατί αυτό το πρόγραμμα που παρουσιάζω στα σχολεία έχει να κάνει με παιδιά. Είναι εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας. Είναι πρόγραμμα της Πανελλαδικής Φιλοζωικής Περιβαλλοντικής Ομοσπονδίας. Mm-hmm. Και η Ομοσπονδία πιστεύει πολύ στα παιδιά, όπως και όλοι πιστεύουμε στα παιδιά, και στο πόσο μεγάλη σημασία έχει η εκπαίδευση των παιδιών πάνω στο θέμα των ζώων, γενικά του περιβάλλοντος αλλά και των ζώων. Και επειδή γενικά η κοινωνία πλήττεται πάρα πολύ με το θέμα των αδεσπότων, θεωρούμε ότι παίζει σημαντικό ρόλο. Mm-hmm. Μόνο έτσι ίσως αλλάξουν τα πράγματα. Τα παιδιά που πονάνε περισσότερο μαζί με τα ίδια τα ζώα από τις πράξεις και τις αποφάσεις εμάς των ενηλίκων, κυρία Παπαδάκη. Ναι. Λοιπόν, αυτό που μαθαίνετε στα παιδιά ποιο είναι? Βασικά τους μιλάμε πάρα πολύ για τα ζώα, τα κατοικίδια, για τα ζώα της άγριας φύσης. Επικεντρωνόμαστε πολύ στα αδέσποτα, όπως σας είπα. Σε αυτό που εστιάζει πάρα πολύ το πρόγραμμα είναι ότι τα παιδιά, όπως και όλοι οι πολίτες, πρέπει πια να κατανοήσουν ότι τα ζώα είναι μέρος του πλανήτη μας, έχουν και αυτά τη χρησιμότητά τους, όπως και εμείς οι άνθρωποι. Είμαστε όλοι ίσοι, ανήκουμε, δεν είναι ο άνθρωπος ανώτερος από αυτά για να μπορεί να τα κάνει ό,τι θέλει. Πρέπει πια όλοι αυτό να το καταλάβουμε. Mm-hmm. Είναι και αυτά μέρος του πλανήτη μας, οπότε πρέπει να τα σεβόμαστε. Mm-hmm. Απλά έχουμε κάποιες διαφορετικές δεξιότητες. Όπως εμείς, ας πούμε, μπορούμε να μιλάμε, όμως τα ψάρια μπορούν να επιβιώνουν κάτω από το νερό για όλη τους τη ζωή. Καταλαβαίνετε δηλαδή ότι αυτό είναι το πιο σημαντικό κομμάτι. Έτσι. Mm-hmm. Και επίσης ότι τα ζώα έχουν βασικές ανάγκες όπως και εμάς, την ελευθερία, την υγεία, έχουν ανάγκη από φαγητό και νερό. Είναι ακριβώς όπως τους ανθρώπους, που και αυτοί γεννούν και αυτοί παιδιά, γερνάνε, πεθαίνουν. Οπότε είμαστε ακριβώς το ίδιο πράγμα. Αυτό είναι το πιο σημαντικό κομμάτι, πιστεύω, του προγράμματος. Και επίσης το πρόγραμμα δίνει μεγάλη έμφαση στην συνέστηση, δηλαδή προσπαθούμε να βάλουμε τα παιδιά στις θέσεις των ζώων και να κατανοήσουν και αυτά πώς είναι κάποιος να σε χτυπάει στο δρόμο, να μην βρίσκεις φαγητό νερό, να σε διώχνουν από τις γειτονιές, γιατί έχουμε και αυτό το θέμα με τους πολίτες, ότι δεν δέχονται πολλές φορές τα ζώα στις γειτονιές τους και τα διώχνουν ή πετάνε το φαγητό και το νερό τα οποία κάποιοι άλλοι πολίτες τοποθετούν, τέλος πάντων, έξω από τις πόρτες τους. Όμως αυτό πρέπει να αλλάξει. Τώρα πάντα ίσχυε αυτό, απλά οι πολίτες δεν το γνωρίζουν. Και βάσει του νέου νόμου απαγορεύεται να φερόμαστε άσχημα στα ζώα. Υπάρχουν κυρώσεις για όλα αυτά, πρόστιμα. Και φυσικά θα έχουν να τα βάλουν με τον νόμο αυτό. Επικεντρωνόμαστε πολύ στη στήρωση επίσης, που είναι πολύ σημαντική για να μπορεί να μειωθεί ο αριθμός των αδεσπότων. Mm-hmm. Τι σπράτατε από τα παιδιά? Να σας πω την αλήθεια. Τα παιδιά κάθε φορά δεν με εκπλήττουν πια, γιατί το έχω συνηθίσει. Οι εκπαιδευτικοί έχουν πάντα το άγχος εάν τα παιδιά θα μείνουν σε μια καρέκλα 2 ώρες να ακούσουν αυτά που έχω να τους πω. Καταρχήν τα παιδιά είναι πάρα πολύ καλοί ακροατές. Επειδή εγώ στο πρόγραμμα πηγαίνω με το σκύλο μου και φυσικά και με κάποιους άλλους εθελοντές, δεν είμαι μόνο εγώ, είμαστε μια εκπαιδευμένη ομάδα εθελοντών οι οποίοι επισκεπτόμαστε τα σχολεία. Συνήθως με το σκύλο μου, τα παιδιά τρελαίνονται για όλο αυτό, κάθονται και ακούν πάρα πολύ καλά αυτά που τους λέω. Και όχι μόνο τα παιδιά, με εκπλήττει ότι και οι εκπαιδευτικοί μαθαίνουν πάρα πολλά πράγματα και μου το εξομολογούνται, γιατί έχουν να πούν τη δική τους ιστορία για τα δικά τους τα ζώα, γιατί γίνεται ένας διάλογος, να μου πούνε ιστορίες που συμβαίνουν στη γειτονιά τους, μου ζητάνε βοήθεια να πάρω τους γονείς τους να τους αφήσουν να υιοθετήσουν ένα ζωάκι. Τα παιδιά βασικά συμμετέχουν πάρα πολύ στο πρόγραμμα και νομίζω ότι έχουν μια πολύ καλή εντύπωση, mm-hmm. μαθαίνουν πολλά πράγματα. Αυτό. Γι' αυτό σας είπα πριν από λίγο και έκανα αυτή την παρατήρηση, ότι πονάνε μαζί
τα παιδιά τα οποία θέλουν, το επιβεβαιώσατε πριν από λίγο, τα οποία ζητούν από εσάς να έχουν ένα ζωάκι στο σπίτι, ενήλικες γονείς οι οποίοι δεν το επιθυμούν και αν το πάρουν είναι ένα παιχνίδι το οποίο στη συνέχεια, εάν δεν μπορούν να τα καταφέρουν, γιατί όλα αυτά έχουν τις ανάγκες τους, μπορεί να βρεθεί στο δρόμο και ο πόνος είναι ίδιος και για τα ζωντανά, όπως ο ίδιος πόνος είναι και για τα μικρά παιδιά. Γι' αυτό και σας ρώτησα. Έχουν βελτιωθεί τα πράγματα, κυρία Παπαδάκη, δηλαδή από την πορεία αυτή και την εμπειρία που έχετε σε όλο αυτό το πέρασμα, εγώ θα πω του τελευταίου χρόνου, των μηνών τέλος πάντων, ή των τελευταίων 2 ή 3 χρόνων, τα πράγματα έχουν βελτιωθεί κάπως και με την αλλαγή του νομοθετικού πλαισίου? Ναι, θα σας πω. Πριν πάω εκεί, επειδή με ρωτήσατε πριν για το τα παιδιά θέλουν να υιοθετήσουν ένα ζώο, θέλω πολύ να επικεντρωθώ σε αυτό. Το λέω και στα παιδιά και πρέπει όλοι να το γνωρίζουμε, ότι είναι πολύ καλό να μην αγοράζουμε ένα ζώο, απλά να το υιοθετούμε και να παίρνουμε ζώα από κοινοκομεία, από καταφύγια, από το δρόμο, ζώα τα οποία έχουν μεγάλη ανάγκη. Ή επίσης ζώα με ειδικές ανάγκες, που υπάρχουν πολλά τυφλά ή τρυποδάκια, τα οποία, όπως το καταλαβαίνετε κι εσείς, έχουν μεγάλη ανάγκη και πρέπει όλη η οικογένεια να γνωρίζει ότι ένα ζώο, όταν το πάρεις στο σπίτι σου, είναι μέλος της οικογένειάς σου. Δεν μπορείς, γιατί παντρεύτηκες, γιατί έκανες ένα παιδί, γιατί άλλαξες δουλειά, γιατί ο νικάρης σου φωνάζει, γιατί κάνεις ένα μεταπτυχιακό, παρατάς το σκύλο. Αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα που το συναντάμε καθημερινά. Γι' αυτό όποιος επιθυμεί να υιοθετήσει ένα σκύλο, ένα ζώο γενικά, μια γατούλα, θα πρέπει να ξέρει ότι μαζί πρέπει να είναι και στα εύκολα και στα δύσκολα και θα πρέπει μαζί να συνυπάρχουν στην οικογένεια, έτσι. Mm-hmm. Σίγουρα βλέπω, επειδή με ρωτήσατε και για το νέο νομοσχέδιο, γίνονται πάρα πολλά πράγματα. Καταρχήν, πάντα υπάρχουν ο Δήμος Ηρακλείου, όπως και όλοι οι Δήμοι στην Ελλάδα, νομίζω, καταβάλουν κάποια προσπάθεια. Τα φιλοζωικά σωματεία δίνουν χρήματα, κόπο, προσωπικό χρόνο για να βελτιωθεί όλο αυτό. Βοηθούν και αρκετοί πολίτες αυτόνομα σε κάθε γειτονιά. Όμως πρέπει όλοι οι πολίτες να καταλάβουν ότι όλοι πρέπει να συμμετέχουμε σε αυτό, γιατί είναι ένα πρόβλημα το οποίο απασχολεί όλους μας και όχι μόνο αυτούς οι οποίοι αγαπούν τα ζώα και τα θέλουν στις γειτονιές τους και στα σπίτια τους, αλλά και αυτούς που δεν τα θέλουν. Δηλαδή πρέπει όλοι να καταλάβουμε ότι όλοι έχουμε ένα στόχο. Δεν θέλουμε να βλέπουμε αδέσποτα στους δρόμους, οπότε είτε τα θέλουμε είτε δεν τα θέλουμε, όλοι μαζί πρέπει να πολεμήσουμε για αυτό το σκοπό και ελπίζω να συμφωνείτε κι εσείς. Ούτως ή άλλως τα αδέσποτα δεν είναι εξωγήινο, είναι δικό μας κατόρθωμα. Ναι, ακριβώς αυτό. Διότι τα δέσποτα, αυτό, κάποιος δεν καταλαβαίνει από πού προήλθαν τα δέσποτα. Τα δέσποτα προέρχονται από ανεύθυνους κηδεμόνες, οι οποίοι παίρνουν ένα ζωάκι, όπως είπατε, το υιοθετούν μετά από ένα χρόνο γιατί αρρώστησε, γιατί για οποιοδήποτε λόγο το εγκαταλείπουν στο δρόμο. Οπότε αυτοί αναπαράγουν το πρόβλημα. Οι Δήμοι, βασικά η πολιτεία, τα φιλοζωικά σωματεία στηρώνουν τα ζώα. Όταν όμως ο Δήμος στηρώνει κάποια ζώα και μετά ο ανεύθυνος κηδεμόνας πετάει μία κούτα με μωρά στο δρόμο, καταλαβαίνετε ότι πάλι πάμε ένα βήμα πίσω. Γι' αυτό πρέπει αυτό να αλλάξει. Θεωρώ ότι έχουν γίνει αρκετά βήματα. Εγώ, επειδή έρχομαι και εθελοντικά στο κοινοκομείο Ηρακλείου και βλέπω ότι γίνονται και εκεί μεγάλες προσπάθειες, και η αντιδήμαρχος και ο δήμαρχος δίνουν μεγάλη έμφαση στις επανεντάξεις των ζώων και προσπαθούν. Τώρα θα προσπαθήσουμε να δίνουμε κάποια φυλάδια και αφίσες στις γειτονιές για να καταλάβουν οι πολίτες ότι τα επανενταγμένα ζώα που επιστρέφουν, είναι πολύ σημαντικό αυτό, είναι εμβολιασμένα, τσιπαρισμένα, στηρωμένα, είναι υγιή ζώα, τα οποία είναι η γειτονιά τους, είναι εκεί που γεννήθηκαν πολλές φορές και δεν μπορούμε να τα διώχνουμε και να λέμε δεν τα θέλουμε εδώ. Πονεμένο κεφάλαιο. Είναι ένα πονεμένο κεφάλαιο αυτό και χαίρομαι πάρα πολύ που γίνεται μια τέτοια προσπάθεια να καταλάβουν οι πολίτες ότι τα ζώα της γειτονιάς τους πρέπει να γυρίζουν πίσω, στο μέρος όπου γεννήθηκαν. Δεν μπορούμε να τα ξεριζώνουμε. Εμείς έχουμε κάνει κατάρρευση φυσικού τους περιβάλλοντος. Mm-hmm. Αυτά ήταν πάντα εκεί. Οπότε είναι καλό όλοι να τα αγκαλιάζουμε και ό,τι γειτονιές μπορούν να συνεισφέρουν σε αυτό, υιοθετώντας εικονικά ένα ζωάκι, βάζοντας όλοι μαζί χρήματα για να στηρώσουν κάποιο, για να του πάρουν ένα χάπι για τα παράσιτα, και νομίζω ότι αν όλοι συνεργαστούμε, θέλω να πιστεύω ότι το πράγμα θα πάει πάρα πολύ καλά. Προωθούνται τώρα πάρα πολύ και οι υιοθεσίες, σας λέω, και στα καταφύγια, είτε είναι από δωρές ξένων, είτε από Έλληνες, γιατί όλοι συμμετέχουν σε αυτό. Νομίζω ότι το πράγμα θα πάει καλά. Θέλει βέβαια χρόνο. Ο νέος νόμος έχει δυσκολίες, αλλά θεωρώ ότι αν υπάρχει αγάπη και συνεργασία,
τα πράγματα θα πάνε πάρα πολύ καλά. Και μένω σε αυτό και κλείνω την κουβέντα με αυτές τις τελευταίες σας παρατηρήσεις. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Παπαδάκη. Καλημέρα σας. Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Και είναι καλό που το ραδιόφωνο και η τηλεόραση πρέπει να βοηθήσει σε όλο αυτό, επειδή ο νόμος είναι τώρα νέος, να ενημερώνει τους πολίτες. Παραδείγματος χάρη ότι η στήρωση από 1 του Μάρτη είναι υποχρεωτική και πρέπει όλοι σιγά σιγά να προσπαθούν να στηρώνουν τα ζώα τους και να βοηθήσουν όλοι μαζί στο να αν δεν εξαλείψουμε το πρόβλημα, τουλάχιστον να το πάμε όσο το δυνατόν να το ελαχιστοποιήσουμε. Σας ευχαριστώ. Καλή σας ημέρα. Δύναμη. Γεια σας. Επίσης. Γεια σας.